Γιώργος Τσουκαλάς είναι εδώ μαζί μας, γιατί θα μας πει πώς συνδέεται η μέση μας με την κοιλιά. Με την κοιλιά. Με αυτό, κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Αυτό μας δείχνει την πολυπλοκότητα που έχει ο πόνος στη μέση και κυρίως ο χρόνιος πόνος στη μέση, αλλά θα πάρουμε και κάποια καλά και αισιόδοξα μηνύματα ότι υπάρχει ένας άλλος καινούριος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό τον πόνο στη μέση. Μου έλεγες για τις γυναίκες που έχουν περίοδο. Πες μου λίγο για να καταλάβουμε λίγο τι. Ένας απλός τρόπος για να καταλάβουμε πώς αυτός ο πόνος στη μέση σχετίζεται με προβλήματα στην κοιλιά ή σπλαχνικές δυσλειτουργίες είναι ότι οι γυναίκες κατά την έμεινο ρύση συνήθως έχουν πόνο στη μέση. Ναι. Οπότε εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ή το καταλαβαίνουν ότι είναι οι μέρες του κύκλου τους γιατί πονάει η μέση τους. Πολλές γυναίκες. Ακριβώς. Πάρα πολλές γυναίκες μόνο και από τον πόνο στη μέση το καταλαβαίνουν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ιδίως ο χρόνιος πόνος στη μέση και γενικότερο πόνος στη μέση θα απασχολήσει 8 στους 10 κάποια στιγμή στη ζωή τους. Και υπάρχουν αρκετά δεδομένα που μας δείχνουν ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ένα στους 4 αυτή τη στιγμή θα έχουν πόνο. Αυτή τη στιγμή θα έχουν πόνο. Οπότε είναι μεγάλο το ποσοστό, Γιώργο. Είναι πολύ. Είναι μεγάλο πολύ. Το ποσοστό. Είναι αρκετά συχνό με τεράστια προβλήματα στη λειτουργικότητα, στην καθημερινότητα του κόσμου. Θα μας εξηγήσεις λίγο. Πώς σχετίζεται τώρα ο πόνος, ας πούμε, σε κάποιο σημείο εδώ. Αυτά τα κίτρινα που βλέπουμε είναι ο νευρικός ιστός. Ναι. Μία συσχέτιση είναι ότι δομές της σπονδυλικής στήλης, όπως οι αρθρώσεις, οι μύες, μοιράζονται, καταλήγουν στο ίδιο επίπεδο με τα νεύρα. Εδώ. Μπράβο, με τα σπλάχνα της κοιλιακής χώρας. Ναι. Μία εξήγηση είναι νευρολογική και μία άλλη εξήγηση είναι μηχανική. Ότι οι περιτονίες και τα μεσεντέρια της κοιλιάς καταλήγουν στην οσφυϊκή μοίρα. Άρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις. Και έχει παρατηρηθεί ότι αν εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη σπονδυλική στήλη ειδικές τεχνικές κινητοποίησης στο σιγμοειδές παχύ έντερο ή στο τυφλό παχύ έντερο ή στο λεπτό έντερο και σε άλλα όργανα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτό μειώνει τον πόνο στην οσφυϊκή μοίρα, μειώνει τον πόνο στη μέση, αλλά δεν μειώνει τον πόνο μόνο. Βελτιώνει και το εύρος της κίνησης. Δηλαδή μπορεί κάποιος και σκύβει ή έρχεται προς τα πίσω με μεγαλύτερη ευκολία αμέσως όταν εφαρμοστούν αυτές οι τεχνικές. Να δείξουμε λίγο. Μου είπες, επί της ουσίας εδώ χαμηλά στην κοιλιά, πού παρεμβαίνετε? Ενδεικτικά θα δείξουμε κάποιες τεχνικές χαμηλά στην Ωραία, κοιλιά. Ακριβώς. Πάμε να ξαπλώσουμε ανάσκελα. Ανάσκελα, μάλιστα, κύριε. Να βγάλω και τα παπούτσια, τι λέτε. Ναι, τα δεδομένα αυτά που αναφέρουμε είναι από μία συστηματική ανασκόπηση που περιλαμβάνει αρκετές μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε αυτή, πάμε να ξαπλώσουμε κάτω ανάσκελα. Οπότε αυτή η συστηματική ανασκόπηση, μία από τις μελέτες που περιλαμβάνει, μας δείχνει ότι ασκώντας μία κινητοποίηση στο σιγμοειδές παχύ έντερο, κατά τον τρόπο πηγαίνουμε από την λαγόνια κρολοφία προς τα μέσα, πάρε μια βαθιά ανάσα, βγάλε. Ωραία. Και ασκούμε μία πίεση βαθιά και κάνουμε ρυθμικές, απλές και ρυθμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες στη μελέτη αναφέρεται ότι σε κάθε σημείο αυτού του είδους οι κινητοποιήσεις διήρκησαν περίπου ένα λεπτό. Ναι. Αυτή η περιοχή, όπως αναφέραμε, έχει μηχανικές συνδέσεις με τις περιτονίες και εδώ, τα μεσεντέρια με την οσφυϊκή μοίρα και μοιράζεται στα ίδια επίπεδα της σπονδυλικής στήλης, συναντώνται το νευρικό, οι νευρικές πληροφορίες. Το ένα σημείο που παρεμβαίνεται, οι ειδικοί επιστήμονες είναι εδώ, αλλού. Το άλλο σημείο βρίσκεται στο τυφλό παχύ έντερο πάλι. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Βγάζουμε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εφαρμόστηκαν αυτές οι τεχνικές μεμονωμένα και ανεξάρτητα από ειδικές κινήσεις ή ασκήσεις της σπονδυλικής στήλης και μπόρεσαν να μειώσουν τον πόνο και να βελτιώσουν την κινητικότητα. Όπως βλέπεις, είναι ανώδυνες κινήσεις. Αυτό θα έλεγα τώρα. Οι πιέσεις που μου κάνεις είναι πολύ απαλές. Είναι απαλές. Έχουν ένα ρυθμό κτλ. Πάντοτε σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό θα κρίνουμε ότι πότε χρειάζεται μια τέτοιου είδους θεραπευτική παρέμβαση σε ένα, αξίζει να αναφέρουμε ξανά, ένα δύσκολο πρόβλημα. Μάλιστα. Και αρκετά πολύπλοκο. Ναι. Γι' αυτό και
υπάρχει μία καινούργια λύση για αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Πες μου λίγο, από την εμπειρία σου, γιατί φαντάζομαι την εφαρμόζεις αυτές τις ειδικές κινήσεις. Σε πόσο χρόνο μπορεί να βρει κάποιος ανακούφιση, αν εφαρμόζει αυτές? Όταν έχουμε έναν οξύ πόνο, δεν χρειάζονται περισσότερες από 1 με 3 θεραπείες. Όταν όμως υπάρχει ένας χρόνιος πόνος, δηλαδή πονά κάποιος 6 μήνες ή ένα χρόνο στη μέση και είναι αρκετά μεγάλο αυτό το ποσοστό, τότε οι μελέτες αλλά και η κλινική εμπειρία μας δείχνει ότι χρειάζεται 6 με 12 εβδομάδες θεραπεία. Θέλει. Έστω και αν αυτή η θεραπεία γίνεται 1 φορά την εβδομάδα μόνο. Α, μπορεί. Ναι. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.